Κύριε Κοντόπουλε, μας τηλεφώνησαν από το πρωί και μας είπαν σχετικά με το συγκεκριμένο κάδο που βρίσκεται εδώ δίπλα στο γυμνάσιο ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα παιδιά και είναι και πάλι ξεσηκωμένα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα έτοιμο να φύγει από το κάδο. Ναι, από την κατάληψη, ο Πέρης. Κοιτάξτε, υπήρχαν στην αρχή οι κάδοι απορριμμάτων εδώ πριν έρθει ο κάδος αποσυμπίεσης. Ναι. Λοιπόν, ήταν οπτικά σίγουρα πολύ χειρότερα. Από οπτική άποψη μπορούμε να πούμε ότι βελτιώθηκε. Όμως χειροτέρεψε από την πλευρά σωσμής. Δηλαδή, οι κάδοι εδώ πέρα είχαν χύματα σκουπίδια, πραγματικά οπτικά ήταν πιο άσχημα. Έπεφταν κάτω βέβαια, πάλι με ζουμιά πολλές φορές. Πολύ άσχημα και τότε. Και υποτίθεται ότι θα βελτιωνόταν η κατάσταση. Εδώ όμως αυτό που συμβαίνει με αυτό το κάδο είναι το εξής. Επειδή είναι ένας κάδος πίεσης, πάρα πολλές φορές τρέχουν κατά μαύρα ζουμιά, αφήνουν να παίξουν σακούλες, πίσω σκίζονται. Και όπως είναι τα μαύρα ζουμιά που τα αναμοχλεύει και τα συμπιέζει μέσα, φεύγουν και έρχονται στην είσοδο του σχολείου, γιατί είναι και κλειμένο κάτω, όπως βλέπετε. Είναι και εδώ είσοδο σχολείου. Ναι, είναι και εδώ είσοδος. Εδώ είναι η κεντρική είσοδος, βέβαια του πρώτου γυμνασίου στο πλάι. Τι γίνεται, έχουν διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές τα παιδιά, γιατί η οσμή έρχεται μέχρι τις αίθουσες. Με αποτέλεσμα να αρχίσουν τώρα να ξεσηκώνονται, διότι δεν τηρούνται κάποιες υποσχέσεις. Και πέρυσι στην κατάληψη είχαμε θέσει το θέμα. Είπαν βέβαια από τον Δήμο θα τον πλένουν πιο πολύ, τον καθαρίζουν πιο συχνά. Το προσπάθησαν αυτό, δεν μπορώ να δω. Αλλά η οσμή είναι οσμή, δεν μπορεί να την περιορίσει η οσμή, γιατί είναι έτσι η λειτουργία του κάδου. Δηλαδή τα συμπιέζει και όταν είναι και κάποια απορρίμματα που βγάζουν ζουμιά, όλα γίνονται ένα κοκτέιλ. Γίνεται κάτω ένα μαύρο πράγμα να κατράμει, όπως το βλέπετε κάτω, και έρχεται στην είσοδο στα σκαλιά, το πατάνε τα παιδιά. Του πέφτει μια τσαντούλα, ένα χαρτομάτιο, στυλό, ένα τετράδι, το πιάνουν, παιδάκια είναι. Έτσι, 12 χρονών, 13 και το μεταφέρουμε στην τάξη. Υπάρχει και κίνδυνο να πάρει και αρρώστια κάποιο. Είναι σίγουρα επικίνδυνο όλα αυτά. Γιατί παιδιά, μέσα εδώ βλέπουμε πολλές φορές άγιες σακούλες που είναι από σύριγγες, γάζες, αίματα, ψάρια, κρέατα και όλα αυτά τα συμπίεζει ο κάδος και γίνεται ένα ωραίο κοκτέιλ. Και αυτό το κατράμι το μαύρο, το εύωσμο, το ωραίο, τρέχει και πηγαίνει στην είσοδο με τα σκαλιά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει ένα φρεάτιο εδώ, αλλά από ό,τι βλέπετε και εσείς δεν το σταματάει το φρεάτιο. Και τώρα είδα και τα παιδιά βγήκαν στα κάγκελα και τα πάτησαν και τα έφεραν μέσα και τα διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Και με απειλούν, και απειλούν βέβαια ότι μπορεί να κάνουμε και κυκλοφορήσεις. Και θέλω τώρα σήμερα να πάμε να κάνουμε μια παρέσταση στον Δήμο. Έχετε εσείς ενημερώσει το Δήμο και στο ενδιάμεσο πρωτοτικό διάστημα εκτός βέβαια, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Και τι σας και εγώ έχω πάει. Ότι είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, ότι δεν οπτικά ας πούμε είναι πιο άσχημο, το καθαρίζουν, αλλά όπως βλέπετε και εσείς, το αποτέλεσμα είναι ότι η βίβλη είναι σωσμία και ότι δεν μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος στο πρωί στο μεσημέρι και σκουπίδια απ' έξω και τα ζουμιά τρέχουν στην ιστό. Εγώ ως διευθυντής όμως που έρχονται τα παιδιά τώρα μέσα του, τα παιδιά μας μέσα και πατάνε αυτό το μαύρο το κατράμι από τον κάδο συμπίεσης και αυτή τη βρώμα και έρχονται πάνω στο γραφείο και μου λένε κύριε μυρίζει τους άμας από τον κάδο. Κύριε, τα ζουμιά τα πατήσαμε και τα φέραμε μέσα. Δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος, διότι έχω τεράστια ευθύνη. Αν αρρωστήσουν παιδιά, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Και εδώ μεταξύ και είναι ένα έτοιμο που είναι τόλμη για τον κάδο. Και από πέρυσι την κατάληψη ήταν υπόσχεση του Δήμου ότι θα βρει έναν τρόπο να τον βγάλει. Είδαμε και το τμήμα υγιεινής ότι έχει κοινοποιηθεί σήμερα. Ναι, έχει κοινοποιηθεί βεβαίω. Τι σα είπαν από εκεί. Μα είπαν από εκεί ότι επανειλημμένω και αυτοί έχουν κάνει έγγραφα και προ το Δήμο και σε αρμόδιες υπηρεσίες. Και ότι επισημαίνουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δηλαδή με μία λέξη ο κ. Καπούρης μου δεν πάει άλλο. Το είδε και αυτός. Δεν είναι για να περνάνε εδώ και να πατάνε με στη λάκη. Και σε αυτό κατράβει κάτι το μαύρο. Μέχρι τα σκαλιά. Και ότι πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το θέμα. Θέλει να τον αφήσουν εδώ. Δεν πρέπει ούτε να μυρίζει ούτε να βγαίνουν ζουμιά. Αλλά αυτό που ό,τι βλέπω δεν γίνεται. Δεν έχει γίνει. Δεν είναι εφικτό. Καταλάβατε. Δεν είμαι όσο εγώ αυτό που θα πει που να πάει. Τι θα κάνουν. Εγώ έχω υποχρέωση να μεταφέρω το γεγονός της διαμαρτυρίας των παιδιών και την κατάσταση που επικρατεί. Γιατί αν ένα παιδί πάθει κάτι, έτσι έχω τεράστια ευθύνη και δεν μπορώ εγώ αυτό να κάνω όπως δεν το βλέπω. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά δηλαδή να αντιδρούν έτσι για να τα προστατέψουμε. Δηλαδή εμείς μεγάλοι δεν καταλαβαίνουμε, αφού το βλέπουμε είναι συνέχεια αυτή η κατάσταση κάτω. Εγώ θέλω να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί αυτό το θέμα εδώ πέρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί τελικά να προστατευτεί αυτό το πράγμα. Ούτε η μυρωδιά ούτε τα ζούμε. Δεν γίνεται. Να τώρα τα πλύνανε έτσι. Είσαστε μπροστά. Τι έγινε. Τα πλύνανε. Τα πλύνανε. Τα πλύνανε. Τα πλύνανε. Τα πλύνανε. Τα πλύνανε.
Τα πήγαινα τους από τον κάτω, τα χοντρά. Και πού ήρθανε, στα σκαλιά. Μπορείτε να γυρίσει και η κάμερα να τα δείξει. Ορίστε. Δείτε κάτω εδώ. Εδώ. Ήρθαν κάτω τα ζουμιά. Και περάσανε και στα σκαλιά. Αν αυτή είναι η εικόνα εισόδου γυμνασίου, τι να πω. Δεν ξέρω. Να πατάνε αυτά τα παιδιά, πλατσπλάς γιατί τα φέρνουν μέσα, μέσα στις τάξεις. Δηλαδή να αρρωστήσει ένα παιδί, δηλαδή να πάθει κάτι. Ή όπως είπατε, μπορεί κάτι να τους πέσει κάτι. Μα γίνεται, το έχω δει. Στην πιασίνη τους πέφτει η τσαντούλα. Πέφτει το τετράδιο, πέφτει το στυλό. Το πιάνουν και το μεταβάζουν και το φέρνουν μέσα. Καταλάβατε. Γιατί αυτό είναι αυτό. Γίνεται αρκετές φορές. Καλά, η μυρωδιά δεν έχει λείψει ποτέ. Αλλά άμα είναι έτσι, είναι αφόρητη. Ιδιαίτερα σήμερα που είναι ζέστη. Εγώ αυτό έκανα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.